Καλώς μας ήρθατε εδώ στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, να δω μία ακόμη αγαπημένη, σταθερή αξία αυτής εδώ της παραγωγής, Μαρία Κανδεράκη. Καλώς μου ήρθες. Καλώς βρήκα, Ανδριανή. Καλή σεζόν και για φέτος. Καλή σεζόν να έχουμε. Θα το πάμε χέρι-χέρι. Όλη τη χρονιά καλά να είμαστε. Και είπαμε σήμερα να ξεκινήσουμε από κάτι πάρα πολύ βασικό, το οποίο μας βάζει όμως και στα βαθιά της επιστήμης της δικής σου και αυτό που εμείς επιθυμούμε να έχουμε σαν υπηρεσία από τους επιστήμονες του δικού σου τομέα και του συναδέλφου σου. Και είπαμε να συζητήσουμε τι δεν είναι ψυχοθεραπεία. Ακριβώς. Τι δεν είναι ψυχοθεραπεία. Για ποιο λόγο δεν χρειάζεται να πάμε σε έναν ψυχοθεραπευτή, σε έναν ψυχολόγο, σε έναν ψυχίατρο. Παραδείγματος χάρη, δεν θα πάμε σε έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας για να τα πούμε να ξαλαφρώσουμε. Δεν θα πάμε σε έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας για να πάμε να κατηγορήσουμε τον άντρα μας ή να πούμε ότι η γυναίκα μας είναι γκρινιάρας. Γι' αυτό υπάρχουν οι φίλοι, οι κουμπάροι, οι κολλητοί, να πάμε στα λιοντάρια να φάμε μια μπουγάτσα, να μας μείνει και γλύκα και να γλιτώσουμε και τα λεφτά που θα δίναμε στον ειδικό, να τα μας μείνουν στην τσέπη. Να ρωτήσω κάτι εδώ. Από τη δική σου εμπειρία, χρόνια τώρα που δουλεύεις με κόσμο, με μονάδες, με ομάδες κτλ. Συνήθως δεν πάμε στον ειδικό όταν είμαστε πολύ φορτισμένοι από μία κατάσταση που ναι, θα τα βάλω με τον άντρα μου, με την αδερφή μου, τη μάνα μου, την κουνιάδα μου, τη συμπεθέρα μου, τη Μαρία, τον Βαγγέλη, τον Παναγιώτη, θα έρθω γιατί έχω κάτι με κάποιον. Και από εκεί ίσως ξετυλίξω το κουβάρι για όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το ιδανικό ή μάλλον αυτό είναι αυτό που θα ευχόμασταν. Όμως να πω ας πούμε ότι θα αφιερώσω μια-δυο συνεδρίες, να πω τον πόνο μου και μετά να δω τι θα κάνω κι εγώ στα διατάφτα. Όμως υπάρχουν περιπτώσεις που μετά από μια-δυο συνεδρίες απλώς δεν έρχομαι και αρχίζει ο κόσμος, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν το λεγόμενο ψυχοθεραπευτικό τουρισμό. Δηλαδή θα πάω μια-δυο-τρεις συνεδρίες σε διαφορετικό ειδικό και μπορεί να έχω περάσει 30 ειδικούς, αλλά δεν μένω σε κανέναν παραπάνω από 2-3 φορές. Γιατί αρχίζει αυτό και με ζορίζει, γιατί μετά θα πρέπει να εστιαστώ στο κομμάτι της προσωπικής ευθύνης. Ψυχοθεραπεία, Ανδριανή, εμείς το συμβολίζω εγώ. Το δάσκαλό μου το έμαθα, τον κύριο Καραγιάννη, σαν το σήμα της ειρήνης, που είναι ένας κύκλος και μέσα χωρίζεται, όπου στο ένα μέρος είναι οι συνθήκες, μπορεί να είναι δύσκολες, είναι οι μη ελεγχόμενοι παράγοντες, είναι η τύχη, ο Θεός, όπως θες ονόμασέ το. Αυτά που φέρνει η ζωή που λέμε. Ναι. Μπορεί να είναι φυσικές καταστροφές, μπορεί να είναι αρρώστιες, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Στο άλλο είναι ο άλλος ή οι άλλοι. Το σύστημα που αλληλεπιδρώ. Μπορεί να είναι ένας, μπορεί να είναι περισσότεροι. Και στο τρίτο είναι εγώ. Εδώ τώρα θέλω να ανοίξω μια παρένθεση και να δώσω την έννοια της υπαιτιότητας, πώς διαφοροποιείται με την έννοια της υπευθυνότητας. Μάλιστα. Δηλαδή, όπως λέω εγώ, αν το πρωί που πάω στο γραφείο μου, δω ένα φρέντο καπουτσίνο χυμένο στη σκάλα να πάει κάτω με τα μισαντιγές του και με όλα του, δεν είναι δικιά μου υπαιτιότητα. Μπορεί ένας άνθρωπος, έχουμε και μετασεισμούς τώρα, την ώρα εκείνη να το πέταξε για να βγει έξω. Όμως δεν το ρίξα εγώ. Όμως δεν είναι η δικιά μου υπαιτιότητα. Αλλά επειδή δικό μου το γραφείο και εγώ θέλω οι δικοί μου θεραπευόμενοι να ανέβουν σε καθαρή σκάλα, είναι η δικιά μου υπευθυνότητα να πάρω τα σφουγγαρίστρα και να τα μαζέψω. Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν και στη ζωή. Μπορεί οι συνθήκες που είπαμε πριν ή οι άλλοι να έχουν προκαλέσει κάποιες δύσκολες καταστάσεις στη ζωή μας. Ή μπορεί να έχουμε συμβάλει κι εμείς. Παραδείγματος χάρη, λάθος επιλογή συντρόφου ή επαγγέλματος ή οτιδήποτε. Αλλά ακόμα και όταν υπάρχουν καταστάσεις που δεν έχω εγώ υπαιτιότητα. Η ψυχοθεραπεία έρχεται να πει «Στο σήμερα βιώνω μια δυσφορία. Στο σήμερα η παρούσα μου κατάσταση δεν είναι αυτή που θέλω. Τι μπορώ να κάνω εγώ τώρα, έτσι ώστε να θεραπεύσω το παρελθόν που να μην με δυσκολεύει και να μπορώ να οργανώσω, να σχεδιάσω και να διεκδικήσω το μέλλον που εγώ ονειρεύομαι πλέον». Που αυτό είναι η ψυχοθεραπεία. Και αυτό είναι εγώ όμως, εγώ τι να κάνω στο τώρα. Πρέπει να μπω σε αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν θα έρθει κάποιος ειδικός, οποιαδήποτε ειδικότητα και αν είναι αυτή, ψυχολόγος, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, και θέλω να σε ρωτήσω μετά για αυτά, για να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο. Δεν θα έρθει να μου πει, θα κάνεις αυτό και έχουν θεραπευτεί όλα, έχουν λυθεί όλα, ατένιζε το μέλλον αισιόδοξα. Η βουτιά είναι δική μου. Η βουτιά είναι δική μου και μάλιστα κυκλοφορεί ένα αστείο που λένε λύση στον ψυχολόγο, στον γυμναστή και στον διατολόγο. Πας, πληρώνεις και τη δουλειά εσύ την κάνεις στο τέλος. Μάλιστα. Ωραία. Δεν μπορεί ο ψυχολόγος ή ο ψυχοθεραπευτής να σου πει αυτό θα κάνεις. Σου δίνει μια κατεύθυνση ότι
παραδείγματος χάρη, αν έχεις συμπεριφορές εφηβικές στη ζωή σου, μην παραξενεύεσαι γιατί οι γονείς σου παρεμβαίνουν στη ζωή σου, στην προσωπική σου ζωή, παρά το ότι είσαι 30 ή 40 χρονών. Αν δεν θες να παρεμβαίνουν, πάβει η εφηβική συμπεριφορά, άρα αναλαμβάνω πλήρη ευθύνη και έτσι έχω και την ελευθερία των επιλογών μου, γιατί όντως δεν αντιστοιχεί στα 30 ή στα 40. Να παρεμβαίνουν οι γονείς σε πολύ προσωπικά πράγματα. Μαρία, είμαστε πάντα έτοιμοι να μπούμε στην διαδικασία της ψυχοθεραπείας. Καταρχάς, όταν λέμε ψυχοθεραπεία, τι εννοούμε? Εννοούμε αυτό που έχουμε έτσι στο μυαλό μας, ότι θα γυρίσω πίσω στα παιδικά μου χρόνια και θα πάρω βήμα-βήμα τη ζωή μου για να δω πώς έφτασα εδώ σήμερα? Πολύ ωραία η ερώτηση. Λοιπόν, αυτό είναι περισσότερο ψυχανάλυση. Ο παππούς Φρόιντ έκανε μια επανάσταση διότι εστιάστηκε, μας βοήθησε να εστιάσουμε και σε κάτι άλλο πέρα από τους μυς και τα κόκαλα. Ότι υπάρχει και κάτι που λέγεται ψυχή, υπάρχει κάτι που λέγεται νόηση. Χρωστάμε πάρα πολλά. Από τότε όμως μέχρι σήμερα, έτσι όπως ας πούμε δημιουργήθηκε η πενικυλίνη, αλλά τώρα έχουμε και αντιβιωτικά νέας τεχνολογίας, το ίδιο είναι. Η ψυχανάλυση λοιπόν, έχουμε πατήσει πάνω στην ψυχανάλυση και έχουμε χτίσει κι άλλες μορφές θεραπείας πλέον. Δεν είναι όλα, έλα, ξάπλωσε το ντιβάνι, να μην σε βλέπει ο ψυχαναλυτής. Και με την ελεύθερη παρόρμηση και καθώς σου έρχονται, τους έρχονται στο μυαλό, εσύ να κάνεις τα συμπεράσματα. Όχι. Πλέον η ψυχοθεραπεία είναι, εστιαζόμαστε ένα 10-15% στο παρελθόν για να δούμε μια διάγνωση. Ναι. Το υπόλοιπο είναι στο εδώ και τώρα. Τώρα τι κάνω? Δηλαδή εγώ μπορεί, παραδείγματος χάρη, ξέρω περίπτωση ενός παιδιού που στα 15 του, επειδή πέθανε ο πατέρας από αγροτική περιοχή, χρειαζόταν να ξυπνάει το πρωί 5.30 ώρα 6, να πηγαίνει με το θείο στα πρόβατα που είχε ο θείος μαζί με τον πατέρα, μετά να έρχεται να πηγαίνει σχολείο και όταν σχολούσε από το σχολείο να ξαναπηγαίνει με το θείο στα πρόβατα. Αυτό το παιδί, 15 χρονών, δεν έζησε εφηβεία, δεν έζησε ανέμελη νεαρή ενήλικη ζωή, ξέρω εγώ, φοιτητικά κτλ. Και πήγε κατευθείαν σε ένα γονεϊκό ρόλο, απροπόνητο. Δηλαδή να πάρουμε ένα παιδί που παίζει μπάσκετ στην μπασκετική ομάδα της Μαχαιράς, το χωριό μου. Και να το πετάξουμε στο NBA. Και να το πάρουμε στο NBA, παίζει δίπλα στον Αντετοκούμπο και να λέμε γιατί έφαγε τα μούτρα του. Γιατί να είναι διαφορετικό όταν ανέλαβε ολόκληρη την οικογένεια? Αυτό το παιδί λοιπόν αύριο θα έχει θέματα και στη ζωή του και στη δουλειά του και στο γάμο του και στα παιδιά του. Χωρίς να φταίει. Δεν φταίει. Ήταν οι συνθήκες τέτοιες. Ο μελλοντικός λοιπόν ψυχοθεραπευτής θα πει, α, δεν είναι ότι εσύ έκανες κάτι λάθος. Ήταν οι συνθήκες. Επειδή όμως πρέπει τώρα να ενηλικιωθείς και πρέπει τώρα να μάθεις να στέκεσαι καλά, έλα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό είναι η ψυχοθεραπεία. Και είναι πολλοί τρόποι με τους οποίους γίνεται η ψυχοθεραπεία. Ναι, είναι πολλοί τρόποι. Γι' αυτό έχουμε, ας πούμε, και ειδικότητες, πώς είναι οι γιατροί έχουν ειδικότητες. Εγώ όταν λέω είμαι συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια, μπορεί να είναι και της ψυχαναλυτικής κατεύθυνσης, μπορεί να είναι της γκεστάλτ, μπορεί να είναι άλλος ψυχίατρος, μπορεί να είναι προσωποκεντρική, μπορεί να είναι συμπεριφοριστική, μπορεί να είναι συμβουλευτική. Έχουμε την ύπνωση, τον νευρογλωσσικό προγραμματισμό. Είναι 200 σχολές ψυχοθεραπείας. Ούλαλα, okay, εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα αυτά, ακόμα και αν ψάχνουμε λίγο παραπάνω. Θα έρθουμε σε επαφή με όλη αυτή την πληροφορία. Πώς θα αναγνωρίσω ότι μία διαδικασία ψυχοθεραπείας και ένας ειδικός μου ταιριάζει και ότι μας πάει καλά αυτό το πράγμα? Η ψυχοθεραπεία θεωρώ ότι επειδή βασίζεται στην ψυχοθεραπεία, όχι στην ψυχιατρική, στην ψυχιατρική, καμιά φορά ζητάμε και τη βοήθεια φαρμακευτικής αγωγής. Και καμιά φορά είναι και απαραίτητη. Δηλαδή και εγώ έχω χρειαστεί να παραπέμψω. Στην ψυχοθεραπεία δεν την κάνει τη δουλειά το χάπι. Ούτε τα πτυχία στον τοίχο ενός ειδικού. Την κάνει αυτή η σχέση. Άρα, εγώ, ο τρόπος που δουλεύω και το συστήνω είναι, κλείνω μία πρώτη διαρευνητική συνάντηση με τον άνθρωπο που έρχεται και με εμπιστεύεται και είναι διαρευνητική και για τους δυο μας. Να δείτε, μα ταιριάζεται. Εγώ να διερευνήσω αν αυτό που μου ζητάει μπορώ να βοηθήσω, μπορεί και να μην μπορώ, και αυτός να διερευνήσει αν τη βοήθεια τη θέλει από μένα. Να ταιριάζουμε, αν υπάρχει χημεία. Να σκεφτεί, να του πω τη διάγνωση, να του πω τη σκέψη μου. Αυτά που ξέρω και μπορώ. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν και άλλοι που είναι πολύ καλύτεροι από μένα, αλλά με την εμπειρία και τις σπουδές που έχω, θα του πω. Και αν νιώθει ότι ταιριάζει, κουμπώνει, τότε δεσμευόμαστε
μετά. Μάλιστα, εγώ έχω αρχή μου ότι στην πρώτη συνεδρία δεν κλείνω δεύτερη. Γιατί υπάρχει μια συναισθηματική φόρτιση, καμιά φορά οι άνθρωποι κλαίνε. Δεν θέλω αυτό να το κεφαλοποιήσω. Πάρ' το, κοιμήσου, ηρέμησε μια μέρα, μια εβδομάδα. Μάλιστα. Και όταν αποφασίσεις, δεσμεύεσαι για μια σειρά συνεδριών. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να δυνατήσω και πάω στο γυμναστήριο μια φορά και μετά καμαρώνομαι στον καθρέφτη να δω αδυνάτησα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καλά που θα ήταν. Ωραία. Μαρία, πότε ξέρουμε, πότε αντιλαμβανόμαστε, πότε ίσως είναι η, ποια στοιχεία είναι αυτά που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε ότι είναι μια καλή στιγμή τώρα να ξεκινήσω την ψυχοθεραπεία που πάντα ήθελα. Δύο πράγματα θα πω. Εάν η αντίδραση που έχω σε ένα ερέθισμα είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη από το ερέθισμα, τότε χρειάζομαι ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, εάν χάσω έναν άνθρωπο, είτε από διαζύγιο είτε από θάνατο και στεναχωρηθώ, δεν θέλω ψυχοθεραπεία, θέλω στήριξη, πένθος περνώ. Όμως περιπτώσεις όπου χώρισε κοπέλα από σχέση, αραβώνα, και 5 χρόνια μετά που ο πρώην έχει παντρευτεί και της έχει πει αν με ξαναπάρεις εγώ θα αλλάξω κινητό, θα συμπλοκάρω, και αυτή λέει πρέπει να με βοηθήσει η κυρία Κανδεράκη για να τον κάνω να καταλάβει ότι αυτή δεν κάνει για εκείνον. Mm-hmm. Και έχει παντρευτεί ο άνθρωπος, εκεί να το δούμε. Ναι. Όταν απενθώ και δεν θα πάω στο γάμο του γιού μου γιατί η αδερφή μου πέθανε πριν από 22 χρόνια, εκεί να το δούμε. Είναι μια ωραία, άργησε ο άντρας μου, βρε αγάπη μου, σε περίμενα, κάνουμε μπάνιο το μωρό κτλ. Αυτό να το, είναι οκ okay να ταραχτώ, ας πούμε. Να ταραχτώ, ναι. Αλλά το να αρχίζω να βρίζω και μια εβδομάδα να μην μιλιόμαστε, κάτι σημαίνει για μένα, για τη δικιά μου την πρίκα. Οπότε όταν είναι δυσανάλογη μια αντίδραση από το ερέθισμα, τότε κάτι σημαίνει για μένα τα δικά μου πρικιά. Το άλλο είναι, εάν σε εγκεφαλική βάση, σε γνωστικό επίπεδο, ξέρω κάτι που πρέπει να κάνω. Πρέπει να κάνω γυμναστική. Πρέπει να τελειώσω το πτυχίο μου. Mm-hmm. Πρέπει να κάνω αυτό στο κομμάτι της δουλειάς μου. Ή δεν πρέπει να κάνω κάτι. Δεν πρέπει να καπνίζω. Δεν πρέπει 12 η ώρα τη νύχτα να ανοίγω το ψυγείο και να έχουν περάσει τερμίτες. Δεν πρέπει να νευριάζω. Δεν πρέπει να ζηλεύω. Και δεν μπορώ να το ελέγξω. Σημαίνει ότι κάτι είναι στο συναισθηματικό κομμάτι. Δεν είναι ότι θα μου πει κάποιος μην καπνίζεις. Α, ωραία, δεν το ξέρα. Αφού το είπες εσύ θα σταματήσω να το κάνω. Ναι, αυτό που λένε, τι κάνεις, λέμε στεναχωρημένος. Έλα μωρέ, μη στεναχωριέσαι. Ευτυχώς που μου το είπες, δεν το είχα σκεφτεί. Εκεί, λοιπόν, εκεί χρειάζεται κάποιος ειδικός. Δεν θα πάμε τώρα στην παθολογία, παραδείγματος χάρη, τα στοιχεία της κατάθλιψεως, γιατί εκεί νομίζω ότι αυτός που είναι στη βαθιά κατάθλιψη δεν μπορεί να τα αναγνωρίσει. Γι' αυτό είναι σημαντικό το περιβάλλον να μπορεί να αναγνωρίσει κάτι. Θα ξαναρωτήσω αυτή την απορία που είχα αρχικά. Πού πάμε, σε ποιο είδος ειδικού πάμε, δηλαδή στον ψυχίατρο, πότε πάμε. Ο ψυχίατρος είναι ψυχίατροι που θα πάμε, παραδείγματος χάρη, όταν νιώθω ότι έχω κάτι σε επίπεδο οργανικό, δηλαδή είτε μια βαριά μορφής κατάθλιψης που θα χρειαστώ ή θα το κρίνουν η οικογένεια, φαρμακευτική αγωγή, είτε σε περιπτώσεις όπως είναι, ας πούμε, διπολική διαταραχή, ψύχωση, σχιζοφρένεια, μανιοκατάθλιψη. Ψυχικές νόσεις. Ωραία. Μαριές. Εκεί χρειάζεται και η ψυχιατρική πλέον έχει προχωρήσει πάρα πολύ με πολύ έτσι, μοντέρνα φάρμακα. Που δεν είναι μόνο φάρμακα επίσης, φαντάζομαι, ακριβώς, αυτή η αλληλεπίδραση με τον γιατρό μας. Ο ψυχίατρος είναι γιατρός. Υπάρχουν ψυχίατροι που έχουν κάνει και τουλάχιστον 4 χρόνια επιπλέον εκπαίδευση, πέρα από την ψυχιατρική, σε μια μορφή ψυχοθεραπεία. Εκεί μπορώ να κάνω και την συζήτηση. Εκεί μπορώ να κάνω και την ψυχοθεραπεία μου. Ωραία. Κάποιος τώρα από εμένα που δεν έχω σπουδάσει ψυχιατρική, αλλά είναι μόνο 10 χρόνια σπουδές μόνο στην οικογενειακή ψυχοθεραπεία, εγώ δεν μπορώ να δώσω φάρμακα. Το πολύ πολύ να σου πω, πάρε μια βαλεριάνα ή πάρε μια βιταμίνη B12, ας πούμε, και να δεν σκεφτώ το βίντεο ή ένα βιβλίο. Δεν μπορούμε να δώσουμε εμείς φάρμακα. Γι' αυτό όταν νιώθουμε ότι χρειάζεται, έχουμε συνεργάτες που εμπιστευόμαστε. Και ένα σοβαρός ειδικός, ναι, θα παραπέμψει αντίστοιχα στην, ναι, ειδικότητα που πρέπει να πάει ο άνθρωπος που έχει έρθει να σας εμπιστευτεί. Ακριβώς. Ή αν θα με πάρουν να μου πούν το 4χρονο παιδάκι μου αυτό και αυτό, ρε, πάτε σε παιδοψυχολόγο εκεί. Όχι σε μένα. Εγώ θα δουλέψω με τους γονείς, όχι με το παιδάκι. Ωραία. Πιάσαμε λοιπόν τώρα τα πληροφοριακά και πάμε στα βαριά. Ετοιμαστείτε, πάμε να δούμε τι ευθύνη μας αναλογεί. Πολύ ωραία.
θα ξεκινήσω όλο διάθεση να δω τι μου συμβαίνει τέλος πάντων, γιατί παριστάνω τον τερμίτη 12 η ώρα το βράδυ στο ψυγείο και τρώω τα πάντα και τα εξαφανίζω, γιατί καπνίζω μανιωδώς, γιατί θυμώνω πάρα πολύ έντονα. Τώρα μπορώ εγώ να κάνω προβολές δικές μου. Ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Νιώθω την ανάγκη λοιπόν να πάω στον ειδικό. Και έρχομαι στον ειδικό. Και νομίζω ότι όλοι το ξεκινάμε με ένα ενθουσιασμό και με μια χαρά ότι κάνω κάτι για μένα και θα με βοηθήσει αυτός ο άνθρωπος. Και μας ανέφερε σε αυτό το χαρακτηριστικό ότι πολύ σύντομα κάποιοι άνθρωποι φεύγουν. Ναι. Δεν προχωράνε. Ναι. Ανεβαίνουν λίγο στο βουναλάκι, κοιτάζουν τι έχει από κάτω, κάνουν όπισθεν. Και εμένα μου έχει συμβεί αυτό που πήγαινα και γραφόμουν σε γυμναστήρια και μετά από 15 μέρες σταματούσα. Μετά από ένα μήνα. Έκανες γυμναστικό τουρισμό. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή έχω πληρώσει συνδρομές εξάμηνες, ας πούμε, και δεν πήγαινα γιατί μετά αρχίζει και ζορίζει. Πάβει να είναι το συναρπαστικό και θέλει εκεί δέσμευση, αφοσίωση. Το ίδιο είναι και εδώ. Ωραία. Γιατί οι πρώτες συνεδρίες είναι περιγραφικές περισσότερο. Τα πάνω-πάνω, τα εύκολα. Μια αναφορά, σαν να διηγούμε ένα βιβλίο, να διηγούμε μια ταινία. Μετά που πάμε στο κομμάτι της προσωπικής ευθύνης, τι έκανα εγώ εκεί, τι δεν έκανα, γιατί επέτρεψα σε αυτό να μου συμπεριφερθεί έτσι, τι θα μπορούσα να έχω κάνει αλλιώς. Και τώρα, τι το κάνω αυτό, δηλαδή. Μου ήρθε μια κυρία όντως σε άσχημη κατάσταση που προσπαθεί να συνέλθει από το χαμό της μητέρας της. 58 χρονών, 6 μήνες μετά που πέθανε η μητέρα της και κλαίει ακατάπαυστα. Να δούμε, γιατί αυτή η γυναίκα δεν έχει δουλειά, πρόωρη συνταξιοδότηση, εθελουσία από δουλειά, συνταξιούχος από τα 45. Σύντροφος, έχω κλείσει σαν γυναίκα, έκανα κάποιες άσχημες σχέσεις, έχω κλείσει εδώ και πολλά χρόνια σαν γυναίκα. Φίλους, όλοι μου οι γνωστοί σε αυτή την ηλικία έχουν οικογένειες, παιδιά, δεν έχω φίλους. Χόμπι, πάω περπάτημα, μόνη της. Άρα, είχε τη μητέρα την 88χρονη που αντικαθιστούσε όλα αυτά τα κενά. Έδινε νόημα στη ζωή. Και τώρα λοιπόν, είναι πόνος να πω, μα γιατί εγώ το άφησα και πέρασα έτσι. Γιατί εγώ δεν έχω μία σχέση, γιατί εγώ δεν έχω φίλους, γιατί δεν έχω ένα χόμπι, γιατί δεν έχω μία δημιουργική απασχόληση, μόνο πρέπει τα όνειρά μου να περιορίζονται στο ποσό της σύνταξης. Εκεί λοιπόν θέλει να, καταρχήν, να κάνουμε μία διάγνωση τμηματικά, η αλήθεια είναι, για να αντέχει αυτό την αλήθεια που αποκαλύπτουμε. Δεν έρθει όλο αυτό απότομα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή και η αλήθεια που αποκαλύπτουμε αφού φροντίζουμε τον αποδέκτη. Δεν μπορεί να τα πεις όλα μαζεμένα. Να κλείσουμε τα μπαλκόνια μετά, γιατί κινδυνεύει. Ναι, το θέμα είναι τι συνειδητοποιήσεις κάνουμε εμείς. Εγώ παίρνω τη μεριά του. Ναι, ναι, ναι. Μα και εμείς την παίρνουμε. Το ωφελούμενο από τον και ειδικό. Και καμιά φορά θα έρθει ο θεραπευόμενος και θα πει χάλια τα έκανα τούτο. Τι λέω, όπα, μη μου μαλώνει το θεραπευόμενό μου. Δεν επιτρέπεται. Ωραία. Άρα, εκεί θέλουμε λοιπόν να αποκαλύψουμε την αλήθεια τμηματικά και ταυτόχρονα να δώσουμε εκπαίδευση και καθοδήγηση και στήριξη για μετακίνηση, για προχώρημα. Ποτέ δεν είναι αργά. Ούτε στα 30, ούτε στα 40, στα 50, στα 60, 90 χρονών. Δύο μέρες να έχουμε ακόμα να ζήσουμε. Γιατί να μην είναι ποιοτικές. Μεγάλη κουβέντα αυτό που λες και σκεφτόμουν τώρα. Έρχομαι λοιπόν εγώ, συνειδητοποιείς εσύ ότι ο πάει να μου την κάνει αυτή τώρα, ζορίζεται. Εκεί, τι είναι αυτό που θα με αποτρέψει από το να ξαναγυρίσω πίσω στο γνώριμο, που μου έχει όλα αυτά τα δυσκολεμένα χαρακτηριστικά, και να επιλέξω, ρε παιδί μου, άντε, βουρ, να βουτήξω, να την κάνω τη βουτιά, να βγω πια να πάρω αέρα κάποια στιγμή. Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, είναι σήμερα μία συνεδρία με ένα ζευγάρι και ο σύζυγος κατηγορεί την σύζυγο ότι δεν έχει απαγκιστρωθεί από τη μητέρα της. Και ότι, και να λέει η κοπέλα, ναι, εγώ δυσκολεύομαι, δεν μπορώ να πάρω αποφάσεις που δεν εγκρίνει η μητέρα μου. Mm-hmm. Λέω λάθος. Ο σύζυγος που πήρατε δεν τον ενέκρινε η μητέρα σας, όμως εσείς ξέρατε πώς νιώθατε γι' αυτόν, πώς καλός πατέρας είναι και δεν λάβατε υπόψη σας τη γνώμη της μητέρας που ήθελε δημοσιοϋπάλληλο, που ήθελε αυτό, το καθώς πρέπει. Εμπιστευτήκατε την καρδιά σας. Τώρα αυτή τη στρατηγική θα εφαρμόσουμε και σε άλλους τομείς. Mm-hmm. Ερχόμαστε λοιπόν να αναδείξουμε στον κάθε άνθρωπο ότι έχει κάνει και ωραία πράγματα στη ζωή του. Μακάρι να ήταν ότι πήρε το lower, μακάρι να ήταν ότι σπούδασε ή ότι δεν σπούδασε, αλλά υπερασπίστηκε κάτι καλά. Και παίρνουμε αυτές τις ποιότητες και τις προβάλλουμε, αν τις εφαρμόσουμε στο μέλλον, προσαρμοσμένες στο στόχο που θέλουμε, τι αποτέλεσμα θα έχουμε. Στον αυτόματο πιλότο δεν πάει η ζωή, Ανδριανή.
Δεν πάει. Δεν πάει. Το έχουμε διαπιστώσει όλοι αυτό κατά καιρούς και κατά διαστήματα. Πολλοίς κόσμος που δεν έχει καμία επαφή με το κομμάτι που εμείς συζητάμε, έχει στην άκρη του μυαλού του ότι ο ειδικός απλά θα σε ακούσει και μπορεί να σου δώσει και καμιά συμβουλή. Κάτι είπες πριν, αλλά θέλω να το αναφέρουμε ξανά. Στον ειδικό δεν πάμε να μας δώσει συμβουλές. Όχι. Δηλαδή, εσύ που έχεις θέμα με το σύζυγό σου, θα πας στο σπίτι και θα του πεις αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Όχι. Δεν κάνει αυτό ο ειδικός. Όχι, δεν κάνει αυτό ο ειδικός. Δεν είναι ο ρόλος του ειδικού να πάρει το ρόλο του κηδεμόνα. Mm-hmm. Και να μου πει τώρα θα κάτσεις να διαβάσεις, τώρα θα μαζέψεις το δωμάτιό σου, έλα να φάμε, κλείς την τηλεόραση και κοιμήσου. Αυτά τα κάνει ένας κηδεμόνας σε έναν έφηβο. Ναι. Ο ψυχοθεραπευτής, ο ειδικός θα πει, ήρθατε και μου λέτε κυρία Ανδριανή ότι έχετε θέματα με το τάδε πλαίσιο, ναι. Οικογενειακό, συζυγικό, επαγγελματικό. Ωραία, εγώ πώς θέλετε να σας βοηθήσω? Θέλετε να σας βοηθήσω να χωρίσετε, θέλετε να σας βοηθήσω να φτιάξετε το γάμο σας και τα δυο τα μπορώ, πείτε μου τι θέλετε. Εσείς τι θέλετε, εσείς τι θέλετε, ναι. Δεν θα σου πω εγώ τι θες. Να πει, ωραία, θέλω να φτιάξω το γάμο μου. Ωραία, πάμε να δούμε λοιπόν τώρα, επειδή δεν κάθεται στην άλλη καρέκλα ο σύζυγος, πάμε να δούμε το δικό σου μερίδιο ευθύνης. Εσύ τι μπορείς να κάνεις. Μα που δεν είναι αυτός, μη μου το λέτε, τι να το κάνω να τον κατηγορούμε. Είπαμε, πάρτε την κουμπάρα. Εσείς αναλλάξετε. Και επειδή η συμπεριφορά παράγει συμπεριφορά, αν αλλάξουμε εμείς, ίσως μετακινηθεί και ο άλλος. Και αν μετακινηθεί και ο άλλος, έχουν αλλάξει και οι συνθήκες της ζωής μας. Και μετά έχω να αξιολογήσω. Άλλαξε όλο αυτό αρκετά που εγώ να μείνω, να αξίζει. Κοίτα, Ανδριανή, εγώ έχω μέσα από τον κύριο Καραγιάννη έχω κάνει υπαρξιακή συστημική ψυχοθεραπεία. Τι σημαίνει αυτό? Για ποιο λόγο υπάρχω στη ζωή αυτή? Για ποιο λόγο υπάρχω? Τι μου λες, τι εννοείς για ποιο λόγο? Υπάρχει λόγος για τον οποίο υπάρχουμε στη ζωή? Δηλαδή, άλλες δύο ώρες εκπομπή το τώρα. Το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα είναι 82,5 για τους άνδρες και 85 για τις γυναίκες. Αν μας αξιώσει ο Θεός να φτάσουμε 85, βλέπουμε γύρω μας ότι δεν είναι αυτό απαραίτητο για όλους μας. Υπάρχουν άνθρωποι πλέον που φεύγουν πολύ νωρίτερα και το βλέπουμε καθημερινά. Εάν λοιπόν μας αξιώσει ο Θεός να φτάσουμε 85, που θα είμαστε πιο κοντά στο τέλος της ζωής μας από ότι στην ανατολή της ζωής μας, πώς θα θέλουμε να βιώνουμε τότε? Για να είμαστε ήρεμοι, ευτυχισμένοι, πλήρεις, αγαπητικά με τους ανθρώπους γύρω μας. Ωραία. Άρα, από τώρα μέχρι τα 85 που είναι δύο λάθος σχέσεις είναι, δεν είναι πολύ, δύο διαζύγια είναι, μια αρρώστια και ένα διαζύγιο είναι, πώς θέλω για να είμαι ήρεμος στα 85 και να είμαι ευτυχισμένος, θα πρέπει να έχω εκπληρώσει όνειρα, να έχω βάλει το μέγιστο δυνατό στη ζωή μου, να έχω σχετιστεί αγαπητικά με ανθρώπους, να έχω ενδεχομένως προσφέρει, να έχω ταξιδέψει, να έχω διαβάσει ή να έχω κάνει αυτό που πάντα ονειρευόμουν. Αυτά τα λέμε από τη θέση που είμαστε τώρα, έτσι. Ναι, 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 από την οποιαδήποτε ηλικία. Ένα από τα μότο που έχουμε στο NLP είναι «Ελάτε να βρούμε τις τεχνικές για να κάνουμε το υπόλοιπο της ζωής μας το καλύτερο κομμάτι της ζωής μας». Αυτό δεν θέλουμε όλοι. Αλλά πρέπει να είσαι παρόν σε Όχι, αυτό, δεν να θέλουμε όλοι δεν αυτό. Το θέλουμε. Όχι. Όλοι όσοι έρχονται στον ψυχοθεραπευτή δεν θέλουν όλοι αυτό. Τι Όσο θέλουμε. Και αυτό. Πολλοί θέλουν απλώς να απολαύσουν τον ναρκισισμό του θύματος. Ναι. Το έχουμε ξαναπεί το θύμα, ότι είναι ένας πολύ γοητευτικός ρόλος. Διευκολύνει πολλά πράγματα στη ζωή. Και σε κρατάει σε αυτή τη θέση, δηλαδή σε έλκει πολύ κόσμο εκεί. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Είναι ένα πολύ ωραίο θέμα αυτό, νομίζω πρέπει να το ξαναβάλουμε στην ατζέντα μας. Να πω το εξής, ότι υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι νοηματοδοτούν και τη δικιά μας τη δουλειά, που τους βλέπεις και έχουν τη γενναιότητα και να κάτσουν και να το ψάξουν και να το σκαλίσουν και να το προσπαθήσουν και κάνουν τέτοια προχωρήματα και τέτοιες υπερβάσεις που τους καμαρώνεις και λες έναν τέτοιο να βοηθήσω, χαλάλη η δουλειά που κάνω. Αλήθεια το λέω. Αφού λέω καμιά φορά, αν υπήρχε ο όρος κουκουβάγια δασκάλα ή κουκουβάγια θεραπεύτρια, θα ήμουν εγώ. Με έχουν τιμήσει τέτοιοι άνθρωποι με την εμπιστοσύνη τους. Και χαίρομαι απίστευτα, είμαι απίστευτα ευγνώμων για το δικό τους το προχώρημα. Αυτό που βλέπεις, το πώς εξελίσσονται. Γιατί και εμένα, ναι, για τις υπερβάσεις που κάνω, τα προχωρήματα που κάνω, γιατί μετά μου δίνουν και εμένα τη δύναμη να πω έτσι. Είναι εφικτό, γίνεται. Όλο αυτό που το βλέπω και το έχω μελετήσει στα χαρτιά ναι, και ναι, στη ναι, ναι, θεωρία, ναι, ναι, ναι. Να το. Το βλέπω. Απόδειξη όλης αυτής γίνεται, της προσέγγισης. Γίνεται και έτσι με αυτό το άλοθη έχω και να πιέσω μετά και τον επόμενο λίγο παραπάνω. Πότε ξέρουμε ότι
ολοκληρώνει τον κύκλο της μια τέτοια διαδικασία. Mm-hmm. Ωραία ερώτηση. Ανάλογα το αίτημα, δηλαδή, μπορεί να πάω κάποια στιγμή και να πω έχω συγκρουσιακή σχέση με τη μητέρα μου. Ωραία. Όταν πλέον θα έχω αγαπητική σχέση με τη μητέρα μου, ολοκληρώνεται αυτό. Μετά όμως θα βγει. Τώρα θέλω να βελτιώσω σχέση με τον άντρα μου. Ωραία. Καινούριο συμβόλαιο. Μετά, ξέρεις, δεν μου αρκεί να είμαι σπίτι και να κάθομαι. Θέλω να βρω και μια δουλειά. Τότε είναι καινούριο συμβόλαιο. Άρα είναι σαν να παίζουμε ένα video game και αλλάζουμε πίστες. Και ανεβαίνουμε είναι πίστες. Η ελικοειδής εξέλιξη αυτό, της ζωής μας. Αυτό. Ανεβαίνουμε αυτό. Την έλικα και είναι αυτό. Πολύ ενδιαφέρον. Και συνεχίζουμε πάντα με τον ίδιο ειδικό. Εξαρτάται. Γιατί υπάρχει ένας αστικός μύθος που λένε ότι okay, τα βρίσκω πάρα πολύ με τη Μαρία. Ολοκληρώσαμε μία διετή διαδικασία θεραπείας. Τώρα πρέπει να κλείσει αυτό. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε πάνω από 2 χρόνια. Κοίταξε. Δεν έχει να κάνει με το. Δηλαδή, εγώ έχω ανθρώπους που θα έρθουν κάποιες φορές, θα τελειώσει αυτό το αίτημα, θα φύγουν και όταν ξαναπροκύψει κάτι, μπορεί να ξανάρθουν. Mm-hmm. Ωραία. Σαν τον οικογενειακό γιατρό, ένα πράγμα. Ακριβώς. Και θα κάνουν πάλι μια σειρά και όταν ήρθαν, ήταν θέμα με τους γονείς. Το φτιάξαμε αυτό, μα τώρα, ξέρεις, έχω παντρευτεί. Ναι. Ωραία. Νέος κύκλος, νέο σύστημα. Να το δούμε τώρα εδώ τι γίνεται. Ναι. Ωραία. Οπότε. Δεν υπάρχει εδώ κανόνας. Όχι, δεν στα υπάρχει. Στα 2 χρόνια κανόνας. Που μας κλείνει την πόρτα, π.χ. Όχι, δεν υπάρχει κανόνας. Όχι, δεν υπάρχει κανόνας. Αλλά δεν μπορούμε και να πούμε που λένε σε πόσες συνεδρίες θα κόψω το τσιγάρο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί. Και αν θα σας το πούνε, μην το πιστέψετε. Γιατί ο καθένας μας είναι πολύ διαφορετικός. Έτσι ακριβώς. Η ψυχή του κάθε ανθρώπου είναι μοναδική. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν κανόνες. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα σήμερα. Και πολλή πληροφορία δώσαμε πρακτικής φύσεως και το. Ερέθισμα δώσαμε να αρχίσουμε λίγο να σκεφτόμαστε διαφορετικά τη θέση και την ευθύνη μας. Σε ευχαριστώ που σπέρνεις ποράκια και βλαστίζουν στις ψυχές των ανθρώπων. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι ένα όμορφο απόγευμα, ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Το ίδιο ευχόμαστε και για εσάς, λες και υπογράφω γράμμα επικατοχής. Να είσαστε καλά. Το επόμενο Σάββατο το απόγευμα πάλι στις 6 παρά 10. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε και να περάσουμε παρέα το απόγευμά μας. Σας φιλώ.